Θα ταξιδέψουμε, βέβαια. Αποφασίσαμε στο πρώτο μέρος να πάμε κάπου έτσι παγωμένα, κάπου χριστουγεννιάτικα, ωραία, κάπου στο κλίμα. Με άσπρο φόντο. Και θα πάμε στη Σουηδία. Πολύ ωραία. Ποιον θα συναντήσουμε, Εύη? Λοιπόν, θα συναντήσουμε εκεί τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, είναι ο κύριος Γιάννης Τσιλφόγλου. Από ό,τι μας έχει πει, δεν έχει χιόνι αυτή την περίοδο, ωστόσο οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές. Βέβαια. Την καλησπέρα μας, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Να σας ευχαριστήσω. Πολύ καλά, είμαι εδώ στην κεντρική πλατεία της πόλης, του Μπορός. Και μπροστά μου βλέπετε το... πίσω μου είναι το δημαρχείο της πόλης. Ναι. Και γύρω γύρω έχουμε έτσι το στολισμό, το χριστουγεννιάτικο. Ένα λεπτό τώρα, απορία. Δεν έχει πέσει χιόνι ακόμα? Έχει πέσει χιόνι αρχές του Δεκέμβρη, αρκετό χιόνι και πολύ κρύο. Εδώ και τρεις ημέρες άρχισαν να λιώνουν τα χιόνια και τώρα, αν βλέπετε κάτι λίγο εδώ, δεν ξέρω. Κάτι μείνανε. Ναι, εδώ, ναι, κάτι, βέβαια, βέβαια. Ερώτηση δεύτερη, Ολοκληρώστε, συγγνώμη. Ναι, ψιλοβρέχει μόνο λίγο τώρα και θα φαίνουν όλα σιγά-σιγά. Πώς βρεθήκατε στη Σουηδία? Α, είναι με παλιά ιστορία. Ζω εδώ από το 1967. Α, μία ολόκληρη ζωή δηλαδή. Φυσικά, ναι. Εδώ έχουν γεννηθεί τα παιδιά μας, έχουμε εγγόνια. Το έχετε μετανιώσει? Θα επιστρέφατε, θα γυρίζατε το χρόνο πίσω να μένατε Ελλάδα? Για πείτε μας μετά από τόσα χρόνια. Όχι, φυσικά, τώρα μετά από τόσα χρόνια και τα σημερινά δεδομένα. Είναι ότι ερχόμαστε και δεύτερο. Μπορούμε και τα παιδιά και τα εγγόνια. Τι σας έχει λείψει έτσι από την Ελλάδα τόσα χρόνια που μένετε στο εξωτερικό? Τι είναι αυτό που σας έρχεται σαν ανάμνηση από τη χώρα μας? Φυσικά γεννήθηκα σε ένα χωριό, είναι οι παιδικές ανάμνησεις. Οι φίλοι, οι συγγενείς. Φυσικά τώρα όλοι οι ηλικιωμένοι έχουν πεθάνει. Πολλούς τώρα εγώ δεν τους γνωρίζω. Για να πάω στο χωριό μου δεν τους γνωρίζω. Πρέπει να ρωτήσω πώς λένε τον πατέρα σου ή τον παππού σου. Για να καταλάβω ποιοι είναι. Πόσοι Έλληνες είστε εκεί στην περιοχή σας, στον Μπουρός? Εδώ είμαστε γύρω στους 500 και έχουμε μια πολύ δραστήρια κοινότητα εδώ και δεκαετίες. Και τα μηνύματα που παίρνετε εν ώψη Χριστουγέννων θα επισκεφθούν Έλληνες στη Σουηδία για να περάσουν εκεί τις γιορτές? Δεν ξέρω αν κάποιοι συγγενείς, νομίζω υπάρχει και φίλος με τον κορονοϊό. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί είναι σίγουρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Εσείς επισκέπτεστε καθόλου την Ελλάδα, έρχεστε? Πολλές φορές. 3 και φορά το χρόνο. Μάλιστα. Όμορφα. Απευθυνόμενος στους τηλεθεατές μας, τι θέλετε να τους πείτε που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, στους κριτικούς, στους Έλληνες? Θα ήθελα να τους ευχηθώ όλους καλές γιορτές, καλή δημιουργική χρονιά. Να είστε καλά. Με την πανδημία δεν σας ρώτησα βέβαια. Εκεί με τους εμβολιασμούς τι γίνεται? Τους κάνουν οι Σουηδοί? Προχωρούν, εμβολιάζονται? Φυσικά εμβολιάζονται. Σήμερα έχω παρακολουθήσει τα τελευταία στοιχεία. Η Σουηδία έχει 15.000 ανθρώπους. Κάποτε στην Ελλάδα μας χλευγάζανε ότι επανέλθει τους γέρους και πετάνε, αλλά τώρα μας έχει περάσει η Ελλάδα. Διασωληνωμένοι σήμερα στην εντατική, μπορώ να πω, υπάρχουν 73 άτομα μόνο. Σε όλη τη χώρα? Σε όλη τη χώρα, ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Επίσης, χρόνια πολλά και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Μαρία. Yeah.